Δεν είναι όμω μόνο αυτό, κυρίε και κύριοι. Δεν είναι μόνο δηλαδή οι διαβάσει που δεν λειτουργούν σωστά. Δεν είναι η φωτοσύμανση που δεν έχει λειτουργήσει ακόμα. Δεν έχει λειτουργήσει ακόμα η όλοι και η ραδιοεπικοινωνία. Το περιβόητο αυτό σύστημα ZSMR, το οποίο θα μπορούσε να έχει αποβεί σωτήριο στην τραγωδία. Δυστυχώ μιλάμε για ένα βουβό ασύρματο. Τι είναι αυτό mm. το δίκτυο GSMR. Ουσιαστικά θα μπορεί ο οδηγό μια αμαξοστοιχία ενό σειρμού να μιλάει με τον οδηγό μια άλλη αμαξοστοιχία, με το κέντρο ελέγχου. Στάσου σε αυτό που είπε. Διότι είδαμε, μάθαμε ότι ο μηχανοδηγό τη μοιραία αμαξοστοιχία προσπαθούσε ένα αγωνίο να βρει στο κινητό τηλέφωνο τον οδηγό τη εμπορική που κατέβαινε για να τον ρωτήσει και να συνεννοηθεί και δεν μπόρεσε. Αν το υπήρχε το σύστημα αυτό, με το πάτημα ενό κουμπιού θα το είχε κάνει. Το κινητό τηλέφωνο δυστυχώ δεν είναι λύση. Θυμίζω ότι σε πολλά σημεία κατά τη διάρκεια τη διαδρομή δεν πιάνει κιόλα. Αν υπήρχε αυτό το δίκτυο GSMR, θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν σε οποιοδήποτε σημείο τη διαδρομή. Και μεταξύ του και με το κέντρο ελέγχου και με σταθμάρχε. Θα μπορούσε ίσω να έχει αποφευκθεί το... το δυστύχημα. από το 2006 λοιπόν το αγοράζουμε, το εγκαθιστούμε και ακόμα δεν λειτουργεί. 17 χρόνια μετά την πρώτη συμφωνία από τη σύμβαση που υπογράφηκε ακόμη δεν λειτουργεί. Η πρώτη ήταν λοιπόν το 2006 και μιλά, μάλιστα μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. 57 εκατομμύρια στήχησε αυτή η συμφωνία. Παραδόθηκε 10 χρόνια μετά. Τοποθετήθηκε, αλλά δεν λειτουργήσε ποτέ. Γιατί προφανώ θα ήταν ασύμβατο κατόπιν εορτή που παραδόθηκε. Μετά τι έγινε λοιπόν. Δεύτερη συμφωνία το 2018. Άλλα 7 εκατομμύρια. Άλλα 7,14 εκατομμύρια. Μια, α, μια σύμβαση που θα είχε διάρκεια τριών ετών για ακόμη μία φορά δεν λειτουργήσε. Και μάλιστα μέχρι και πριν από δύο μήνε, δηλαδή τον Ιανουάριο τώρα, mm. του 2023, ψάχναν ανάδοχο. Ακόμη έναν ανάδοχο για ένα μεγάλο ποσό, 11,47 εκατομμύρια, για να μπορεί δηλαδή να κάνει διορθώσεις και να συντηρήσει ένα βουβό ασύρματο Α, που φαίνεται ότι ακόμη πληρώνουμε. Σε ευχαριστούμε, Έλλη.